και φίλοι, εδώ από το Κάρβουνο, όπου σήμερα έχουμε την 7η αγωνιστική για την Summer Development League και για τις τάξεις σταράδες αντιμετωπίζουν τους Frigo Driver. Να δεις αυτοί τους σταράδες από τη μία με μία νίκη και πέντε είδες στην καλοκαιρινή τους προσπάθεια κοντά στους Frigo Driver, οι οποίοι μετρούν 4 νίκες και 2 ήττες μέχρι στιγμής. Υπάρχει ένα θεματάκι με το χρονόμετρο γι' αυτό και θα διακόψουμε, θα αποσυρθούν στους πάγκους οι δύο ομάδες και θα επιστρέψουμε στην συνέχεια με την επανέναρξη. Ξεκίνησε και πάλι το παιχνίδι με τους σημερινούς φιλοξενούμενους να βρίσκονται στην επίθεση. Έχουμε να δούμε λίγο και τις πεντάδες. Αρμύρας, Σιδέρης, Τάλαρος, Κουρλέσης και Καλπίας ξεκινούν για τους γηπεδούχους, ενώ από την άλλη για τους Frigo Driver έχουμε Καπετανάκη, Λουκατάρη, Χαλακάκο, Παπαδάκη, Χρήστο και Νίκο. Γηπεδούχοι τώρα στην επίθεση με τον Τάλαρο. Θα πάρει ένα σουτ για δύο. Δεν ευστοχή, δεύτερη ευκαιρία, χαμένη και αυτή από τον Κουρλέση. Παπαδάκη ψάχνει μια μακρινή πάσα, δυσκόλεψε αρκετά τον Καπετανάκη. Θα γίνει το λάθος από τους κίτρινους. Η μπαλά και πάλι για τους αδίστακτους σουταράδες, οι οποίοι προέρχονται από τρεις σερίτες στο πρωτάθλημα. Τελευταία κοντά στην τύρη του Πολώνια μέχρι 73-46. Να από την άλλη. Και οι Frigo Driver ιτήθηκαν στο προηγούμενο παιχνίδι από την Drag Team με 82-61. 5 δευτερόλεπτα ακόμα στο ρολόι. Ταλάρος σηκώνεται για 2. Ευστοχή. Και αυτό είναι και το πρώτο καλάθι για τους γηπεδούχους. 2-0. Χαλακάκος. Ψάχνει λίγο χώρο, αφήνει έξω. Πήρε ο Παπαδάκης, δεν έβαλε πολύ δύναμη. Κατέληξε πολύ η προσπάθειά του. Παραμένει το σκορ στο 2-0, παραμένει και χωρίς τα λάθη. Frigo Driver. Τάλαρος. Βάλε τα χέρια του στην μπάλα. Ο Καπετανάκης πέταξε εκτός την μπάλα, κατοχή και πάλι για τους γηπεδούχους. Αρμύρας. Άφησε δίπλα του στον Καλπία. Θα πάρει την προσπάθεια εκείνος, βρίσκει σίδερο. Παίρνει στην άλλη πλευρά. Γρήγορα ο Παπαδάκης καθίστη πάντα στο καλάθι για το 2-2. Έρχονται και για τους Frigo Driver οι πρώτοι πόντοι στο μάτς. Δεύτερος Χρήστο Παπαδάκη. Ταλάρος. Αρμύρας άφησε στα αριστερά, δεν ήρθε το καλάθι από τα χέρια του Σιδέρη. Χαλακάκος. Πάει από τα δεξιά. Κλείστηκε, βρήκε την πάσα όμως για τον Παπαδάκη, ο οποίος θα σταθεί στον αέρα, θα σημαδέψει και πάλι σωστά και θα βάλει για πρώτη φορά μπροστά την ομάδα του με 2-4. Καλάρος. Βρήκε διάδρομο, κόπηκε όμως στη συνέχεια από τον Χαλακάκο. Θέλει να τρέξει. Η κίτρινη δεν ήταν καλή επιλογή όμως του Νίκου Παπαδάκη για τον Χρήστο. Έτσι χάθηκε αυτή η ευκαιρία για έναν ευνηδιασμό. Ακόμα μια τάπα από τον Μιχαλακάκο, θα βγει και αυτή η άμυνα. Έχει μείνει ξεχασμένο στην άλλη πλευρά ο Παπαδάκης. Απέφυγε ωραία τον αντίπαλό του, άφησε σαν συμπροπόνηση στην μπάλα στο καλάθι. Για το 2-6, 6 πόντι όλοι από τα χέρια του Χρήστου Παπαδάκη έχουν έρθει. Αρμύρας για 2. Θετικό rebound, όχι τελικά, δεν καταφέρουν να συγκρατήσουν οι γηπεδούχοι. Μπαλά πέρασε εκτός από τα χέρια του Κουρλεσί. Και πάλι θα παίξουμε μια μακρινή πάσα οι φιλοξενούμενοι. Δεν βγήκε αυτή η γρήγορη επίθεση. Παπαδάκης. Το πάρει ο Μιχαλακάκος από μακριά, δεν το βάζει. Θετικό το rebound στα χέρια του Σιδέρη, θέλει να τρέξει. Καλπίας θα δεχτεί και το φάουλο από τον Παπαδάκη. Τον Νίκο Παπαδάκη. Συνέχεια με Ταλαρό. Ένα τρίποντο από την κορυφή, εύστοχο. Καλπίας εκτελεί. Για το 5-6. Στον πόντο πλησιάζουν πλέον οι γηπεδούχοι. Χαλακακός. Περάσει ωραία,
θα τελειώσει και την προσπάθεια. Ένα πολύ δύσκολο καλάθι αλλά και όμορφο παράλληλα από τον Μιχαλακάκο για το 5-8. Κουρλέσης υψώνει, έκανε airball. Μια ευκαιρία για τους γηπεδούχους, θα έρθει καλά τελικά από τον Αρμύρα. 7-8 τώρα. Και πάλι φτάνουν στο μείον ένα οι αδίστακτοι σουταράδες. Κοντά οι δύο ομάδες, καμία δεν έχει καταφέρει να ξεφύγει μέχρι στιγμής. Ενώ έχουμε βήματα εδώ από τον Παπαδάκη. Επαναφορά φέρει την παραστασία του Καλπία, δεν θα διστάσει να εκτελέσει. Δεν μπαίνει όμως στο καλάθι. Και παίρνει ο Μιχαλακάκος, ο οποίος θα αναλάβει τώρα να κατεβάσει. Καπετανάκης συζητάει έξω, ο Παπαδάκης θα εκτελέσει για τρεις, βρίσκει σίδερο. Και πάλι Καπετανάκης. Νέο τρίποντο από τον Μιχαλακάκο αυτή τη φορά, στόχο και αυτό. Δύο συνεχόμενες άστοχες προσπάθειες από μακριά για τους κίτρινους. Αλπίας. Κουρλέσης. Τα χέρια τα δικά του κατέληξε εκτός η μπαλά. Έτσι η κατοχή είναι για τους κίτρινους. 4,5 λεπτά ακόμα για να τελειώσει η πρώτη περίοδος. Το σκορ στο 7-8 υπερθυμίζω. Παπαδάκης. Καπετανάκης έχει χώρο, θα πάρει ένα σουτ, θα ευστοχίσει. 7-11. Βάζει και αυτό στο όνομα του στους scorers. Με την τρίποντη εκτέλεση. Φέρει ένα μικρό προβάδισμα 4 πόντων τώρα στους Frigo Driver. Αλπίας θα χάσει από τον Παπαδάκη. Καταδιώκει τώρα, προσπαθεί να τον περιορίσει. Θα φτάσει όμως μέχρι την αντίπαλη ρακέτα αυτός. 7-13. Και ανεβάζουν ρυθμούς σιγά σιγά οι φιλοξενούμενοι. Στο σύν 6 βρίσκονται πλέον. Τους γηπεδούχους θα ψάχνουν αντίδραση. Πάει σε μια ατομική ενέργεια ο Τάλαρος. Σιδέρι σουτ, αυτός θα μπορέσει να σκοράρει. Μπορεί να δώσει συνέχεια στο σερί τους τώρα οι φιλοξενούμενοι, με συγχωρείτε. Αλλά Κάκος θα βάζει με όλους, κερδίζει τελικά το φάουλ. Το έχει κάνει ο Καλπίας. Πρώτο και για τους γηπεδούχους από ένα έχουν οι δύο ομάδες. Παπαδάκης μπερδεύει εκεί. Δεν μπορείς να συνεργαστεί με τον Λουκατάρη. 2-1-2. Γυρίζει ωραία ο Κουρλέσης. Θα σκοράρει κιόλας. 9-13. Σε κολλάει την ομάδα του από τους 7 πόντους. Την φέρνει στο μείον 4, ενώ μπήκαμε στο τελευταίο τρίλεπτο για την πρώτη περίοδο. Μιχαλακάκος πάλι πήγε κόντρα σε όλους. Υπάρχει φάουλ για δύο βολές επίσης. Πλέον, μετά τις δύο φτωχές βολές του Μιχαλακάκου, συνέχεια στο μάτς με τον Τάλαρο. 2:40 για να τελειώσει η πρώτη περίοδος, ενώ στο μάτς πέρασε και ο Θημαράς για τους γηπεδούχους. Έχουμε την μπάλα στα χέρια των αδίστακτων σουταράδων και πάλι. Θα πάρει την προσπάθεια, θα βάλει το καλάθι. Κότσης κατεβάζει.
πιέστηκε, βρήκε τελικά την πάσα Μιχαλακάκος τώρα. Νίκος Παπαδάκης στα 8. Αφήνουν χώρο οι γηπεδούχοι, οι οποίοι έχουν γυρίσει την αμυνά του σε ζώνη. Μαζί στο rebound ο Σιδέρης. Αρμύρας. Σιδέρης και πάλι όχι ο Δημητρακόπουλος τώρα είναι. Αυτός θα πάρει και το τρίποντο. Διευκυκίσιμο εκεί το rebound, μάζεψε ο Παπαδάκης. Χρήστος Παπαδάκης προλαβαίνει. Ξεφεύγει και ο δες από τον αντίπαλό του, θα δεχτεί την τάπα από τον Θημαρά. Βρέθηκε στο παρκέ ο παίχτης των Frigo Driver, ο οποίος πιάνει το κεφάλι του, όπου την βλέπω. Και πάμε σε μια διακοπή. Επιστρέψαμε στην δράση μετά τον τραυματισμό του Παπαδάκη. Έχει περάσει στον πάγκο, υπάρχει φάουλ. Δεν μετράει το καλάθι όπως λένε οι διαιτητές. Τρία ομαδικά πλέον για τους αντίστατους σουταράδες. Έγινε επαναφορά. Ο Μιχαλακάκος έδωσε και το σκρίν, ο Λουκατάρης, τρίποντο από την κορυφή, εύστοχο ο Καπετανάκης, ξανά θα το βάλει για το 9-18. Το σύν 9 πλέον, η κίτρινη, χαμηλός τώρα με μια δικιά του προσπάθεια ο Ταλαρός. 11-18, ενώ μπαίνουμε σιγά σιγά και στο τελευταίο λεπτό της πρώτης περίοδου. Χαλακάκος γυρίζει μπαλά στην περιφέρεια. Παπαδάκης θα το πάρει. Δεν είναι καλό το σούτ του. Κιμαράς. Ταλάρος από μακριά αυτή τη φορά. Μπαλά στο σίδερο. Καπετανάκης μαζεύει. Λογικά θα έχουμε από μία επίθεση τώρα για τις δύο ομάδες μέχρι το τέλος του δεκαλέπτου. Γκότσης, ο μακριά θα επιχειρήσει και αυτός μια εκτέλεση. 22 δευτερόλεπτα τώρα όλα για τους αντίστακτους σουταράδες. Ωραία κίνηση, με ρίσκο όμως θα χάσουν τελικά, όχι διορθώνει ο Αρμύρας, θα στοχίσει όμως την συνέχεια. 8 δευτερόλεπτα ακόμα, Μιχαλακάκος παίρνει τα βήματα, φτάνει μέχρι την άλλη πλευρά, στοχή, 3 δευτερόλεπτα. Κουμαράς προλαβαίνει ίσα ίσα το ρολόι, θα στοχίσει όμως αυτό στο φινάλε στην περίοδο με το σκορ στο 11-18. Ξεκίνησε και η δεύτερη περίοδος της αναμέτρησης εδώ στο Carbon, ο Frigo Driver. Αντίστοιχα στους ταράτες, συγχωρείται εναντίον Frigo Driver. Στο 11-18 βρισκόμαστε. Με τους γηπεδούχους να πατούν καλύτερα επιθετικά στα πρώτα 10 λεπτά. Και μια διαφορά 7 από τον τώρα να χωρίζει τις δύο ομάδες. Πίεσε ο Μιχαλακάκος, δεν έγινε το λάθος τελικά από τους γηπεδούχους. Θα περάσουν και το κέντρο. Πάει μόνο στην προσπάθεια ο Καλπίας, δεν κατάφερε κάτι καλό. Λουκατάρης. Κρατάει, περιμένει να έρθουν και συμπαίκτες στην επίθεση. Χρήστος Παπαδάκης πάει με φόρα προς τα μέσα, υπάρχει φάουλ. Και έχουμε και δύο βολές με τον έμπειρο παίχτη των φιλοξενούμενων. Δεύτερη θα τη βάλει για το 11-20. Κουρλέσης. Ακόμα μια προσωπική ενέργεια από παίκτη των γηπεδούχων. Δεν έφερε το καλάθι. Ήρθε ο Μιχαλακάκος, Παπαδάκης πήρε από κοντά. Παλεύει εκεί.
πάνω το κότσι, θα υπάρξει και φάουλ στη συνέχεια στον Κουρλέση. Από πίσω είναι η επαναφορά. Είναι το πρώτο ομαδικό φάουλ αυτό και για τους κίτρινους. Αλπίας. Αρχίζει στον Θημαρά. Καστή πάσα πήγε να μπερδευτεί με τον Σιδέρη. Έχουμε τελικά πόδι από τους γηπεδούχους. Φτύνω λάθος εδώ. Μετά την κακή συνεργασία Θημαρά και Σιδέρη. Στέφουν έτσι γρήγορα στην επίθεση και πάλι φρίγκο driver. Μαδάκης. Καλή άμυνα τον Κουρλέση. Έχουμε τζάμπολ, το βελάκι δείχνει. Αντίστακτοι σου ταράδες, αυτοί θα έχουν την κατοχή. Λοιπόν, ψάχνουν το πρώτο καλάθι στην δεύτερη περίοδο τώρα οι γηπεδούχοι. Σιδέρη θα σηκωθεί από κοντά. Ο Λες ακολούθησε τη φάση, μάζεψε. Καλπίας στο τρίποντο, δεν έβαλε πολύ δύναμη. Αλλά κάπως θέλει να τρέξει. Πάει από τα δεξιά, συγκρούστηκε με τον αντιπαλό του. Καλπίας πρόλαβε και στήθηκε, πανηγυρίζει εκεί και με τον Κουρλέση. Σαν καλά την πανηγύρισαν αυτή την άμυνα, Θημαράς. Άρχισε στον Δημητρακόπουλο. Θα γίνει όμως ακόμα ένα λάθος. Συνέχεια με τους κίτρινους παραμένουν από τη δεύτερη περίοδο οι γηπεδούχοι. Αλλά κάκος από τα δεξιά προσπαθεί να ξεμαρκαριστεί με ρίσκο η πάσα του. Συνεχόμενα λάθη και από τις δύο πλευρές, όχι. Τελικά βάλαινε και πάλι για τους αντίστακτους σουταράδες. Όχι, με συγχωρείτε για τους φίγκο driver. Το πόδι είναι από τους αντίστακτους σουταράδες. 10 δευτερόλεπτα. Παπαδάκης με τη βοήθεια του ταμπλό, δεν θα του κάνει το χατήρι όμως η μπάλα. Δεν μπορούσε να καθαρίσει την φάση όμως οι γηπεδούχοι. Ο Παδάκης θα χάσει. Προσπαθεί να διορθώσει ο Γκότσης. Κατοχή. Τώρα θα περάσει στους γηπεδούχους και πάλι. Τα λάθη συνεχίζονται στο παρκέ και από τις δύο πλευρές. Μαράς. Ρίσκαρε παρά λίγο να μην του βγει, δεν του βγήκε τελικά η επιλογή για αυτή την πάσα. Θα γίνει νωρίς νωρίς ακόμα ένα λάθος για τους γηπεδούχους και έχουμε διακοπή για time out. Συνέχεια στην δράση μετά το time out των γηπεδούχων. 11-20 το σκορ. 0-2 το επιμέρους σκορ στην δεύτερη περίοδο σε αυτά τα πρώτα 3 λεπτά που έχουμε διανύσει. Καθώς οι δύο ομάδες δεν έχουν ξεκινήσει καλά σε αυτές τις πρώτες στιγμές της δεύτερης περίοδου, κυριαρχούν τα λάθη και από τις δύο πλευρές. Ο Μαράς βρέθηκε σε θέση βολής, δεν το έβαλε. Σιδέρης κερδίζει το φάουλ και θα πάει στην γραμμή της φιλανθρωπίας μετά το πρώτο, το τρίτο ομαδικό, με συγχωρείτε. Τον φρίγκο driver. Εκτελεί την πρώτη, θα την βάλει κιόλας για το 12-20. Μέσα και η δεύτερη. 13-20. Στην πρώτη βολή ο Μιχαλακάκος.
να βάλει την δεύτερη. Μαράς, πάσα του, καταλήγει σε κανέναν εκεί στην γωνία. Ένα τρίποντο από τον Λουκατάρη, που θα βρει στόχο. Παίρνει τα βήματα, φτάνει και κοντά στην ρακέτα. Θα τα καταφέρει όμως να ευστοχίσει. Αλλά περνάει εκτός. Ναι, αυτή είναι ο λάθος. Είναι γηπεδούχων και έχουμε και αλλαγή με τον Αρμύρα. Περνάει και πάλι στο μάτς. Να φτάσουμε στο τέλος. Να σιδέρεις. Έχει κάνει 3 δευτερόλεπτα. 13-25. Χαρακάκος πασοτέθα στον Παπαδάκη. Είναι στον αέρα, δεν καταφέρει να εκτελέσει σωστά. Και στην συνέχεια έχουμε το φόλο από τον παίκτη, τον Φρίγκο Ντράιβερ, που πήρε αγκαλιά τον αντίπαλό του. Κάτι λιγότερο από 5 λεπτά ακόμα για το ημίχρονο. Το συν 12 πλέον οι φιλοξενούμενοι. Χαλάρος. Μαράς βρέθηκε στο παρκέ. Έχουμε επιθετικό φάουλ ωστόσο. Ο Μαδάκης κρατάει, δεν βιάζεται. Θα πάρει ένα τρίποντο εκτός ισορροπίας. Λίγο έλειψε να μπει και το καλάθι. Έχει δικαίωμα για τρεις βολές ωστόσο. Αυτό ήταν και το τρίτο ομαδικό φάουλ των γηπεδούχων. 4. Από την άλλη έχουν οι Frigo Driver μέχρι στιγμής. Έχουν ένα ακόμα να δώσουν οι αδιστακτοί σουταράδες. Από την άλλη, αν γίνει φάουλ από τους κίτρινους, θα έχουμε βολές για τους γηπεδούχους. Παπαδάκης ευστοχή στην πρώτη. Για το 13-26. Μέσα και η δεύτερη. 13-27 και έχει ακόμα μία. Τρεις στις τρεις αλάνθαστος με το συν 15 των φιλοξενούμενων. Ωραία κίνηση από τον Τάλαρο, δεν θα συνοδευτεί όμως με ένα καλάθι. Αλλά κάκος στο παρκείο παίξης των γηπεδούχων. Αλλά κάκος σηκώθηκε για δύο. Βγήκε ωστόσο η άμυνα. Χαλαρός. Πάσα πιο πίσω στον Θημαρά, βρήκε απέναντι τον Δημητρακόπουλο. Δεν μπορεί όμως να βγάλει τη συνεργασία και έχουμε και διακοπή. Για time out. Συνεχίζεται εδώ το μάτς εδώ στο Κάρβουνο. 3.40 ακόμα για να πάμε και στο ημίχρονο. Στο 13-28 βρίσκεται το σκορ. Στο 15 βρίσκεται ο Frigo Driver. Έτσι ο αντίστοιχος παράδεισος από την άλλη να εξακολουθούν να κυνηγούν και να κάνουν το ένα λάθος μετά το άλλο επίσης. Μακρινή πάσα, δεν περνάει από την καλή αντίδραση του Τάλαρου. Του Αρμύρα, με συγχωρείτε. Του Λέσης. Και δεν θα πάρει ο ίδιος την εκτέλεση.
Δεν πήγε όμως το καλάθι. Και μαζί στο Παπαδάκης υπάρχει φαουλ τον Αρμύρα. Χαλακάκος. Παίρνει φόρα, πάει προς τα μέσα. Θα μπορέσει να σκοράρει. Δεν αλλάζει και το 13-28. Καλαρός. Δρακόπουλος τσεκάρει γύρω του. Παίζει τώρα με τον Κουρλέση. Και πάλι έξω η μπάλα. Καλαρός. Πέρασε ανάμεσα από δύο, σηκώθηκε, δεν το βάλε. Μάχες για το rebound. Βγαίνουν νικητές οι γηπεδούχοι. Εδώ τώρα θα έρθει το καλάθι. Καρλέση, Κουρλέση σε ακόμα μια ανανεωμένη επίθεση. Απανωτές χαμένες ευκαιρίες όμως για τους σουταράδες, οι οποίοι έχουν καταφέρει να πετύχουν μόλις δύο πόντους μέχρι στιγμή στην δεύτερη περίοδο. Χαλακάκος θα το πάρει πάνω του. Ζητάει φάουλ από ό,τι μπορώ να δω. Δεν υπάρχει κάτι σύμφωνα με τους διαιτητές. Καλάρος πήρε την πάσα. Τα ξανά ο Αρμύρας επιλέγει τον Δημητρακόπουλο. Ψώνει ο Αρμύρας, ο ίδιος θα ακολουθήσει την φάση μετά το δικό του άστοχο σούτ, αλλά θα το χάσει και πάλι. Παπαδάκης, ωραία κίνηση. Πάει μέχρι το τέλος, Καπετανάκης είναι εκεί για να μαζέψει. Θα μαζέψουν και πάλι οι φρίκο driver. Και έχουμε το πέμπτο ομαδικό φαουλ για τους γηπεδούχους, γι' αυτό και έχουμε και βολές για τον Παπαδάκη. Καλπίας. Επιστρέφει, θα πάρει την θέση του Κουρλέση. Χάνει την πρώτη. Δύο 10 μέχρι στιγμή στο επιμέρους σκορ στην δεύτερη περίοδο. Θέλει εύστοχα την δεύτερη ο Χρήστος Παπαδάκης για το 13-29. Καλάρος. Δημητρακόπουλος στην κορυφή ο Καλπίας. Από το πλάι εκτελεί ο Αρμύρας. Δεν έρχεται ούτε τώρα το καλάθι για τους αδύστακτους παράδες. Κάτι λιγότερο από 1,5 λεπτό ακόμα στην δεύτερη περίοδο. Αργά αργά κατεβάζει ο Παπαδάκης. Θέλει να πλησιάσει ίδιο στην αντίπαλη ρακέτα. Και πάλι θα το πάρει πάνω του. Θετικό rebound με τη δεύτερη, θα τα καταφέρει καλύτερα για το 13-31. Καλάρος. Κρατάει. Τώρα στον Καλπία, 8 δευτερόλεπτα ακόμα. Θα πάει σε μια τρίποντη εκτέλεση στα αυτιά του προς τη συγκεκριμένη φάση. Δεν κατέληξε η παλέτος Καλασίου. Παπαδάκης τώρα θέλει να τρέξει ξανά. Πάλι θα τα κάνει όλα μόνος του και πάλι θα το βάλει με τη δεύτερη. Ο ίδιος κουβαλάει, ο ίδιος εκτελεί, ο ίδιος μαζεύει και το rebound και το βάζει τελικά. Για το 13-33. Φρυγγύλα, φρυγγύλα. Στους 20 πόντους η διαφορά. Από μία επίθεση τώρα για τις δύο ομάδες. Σιδέρης κόπηκε από τον Χαλακάκο. Υπάρχει φάουλ στην συνέχεια από τον Παπαδάκη. Πέμπτο και για τους φρίγκο driver. Και έχουμε βολές για τον Ταλαρό. Από το 13-20 έχουν να σκοράρουν οι γηπεδούχοι. Θα το ξανακάνουν τώρα με τον Ταλαρό. Για το 14-33. Βάζει και την δεύτερη. 15-33, 8 δεύτερα στην διάθεση των φιλοξενούμενων. Χαλακάκος θα γυρίσει, υπάρχει επιθετικό φάουλ. Βρέθηκε στο παρκείο ο Αρμύρας και κερδίζει τώρα 4 δευτερόλεπτα για την ομάδα του. Καλάρος, 2-1. Δεν προλάβε να αφήσει παρά τα χέρια του. Στην εκτέλεση, φινάλη λοιπόν του ημιχρόνου με το σκορ στο 15-33. Μόλις ξεκίνησε και το δεύτερο ημιχρόνο εδώ στο Κάρβουνο,
Μπήκαμε στην τρίτη περίοδο του παιχνιδιού. Έτσι το driver να προηγούνται στο 15-33, θα έρθει ακόμα ένα καλάθι για το 15-35, στρογγυλεύουν και πάλι την διαφορά φιλοξενούμενοι. Μπάλα πέρασε εκτός, παραμένει ωστόσο στα χέρια των γηπεδούχων. Τον Χιμαρά να επαναφέρει. Καλπίας, Αρμύρα σηκώνεται για δύο, ευστοχή. 17-35. Μιχαλακάκος. Ο Παπαδάκης. Βλέπει τις επιλογές του, παίρνει και το screen. Θέλει να γυρίσει. Υπάρχει φάουλ, κατέβασε το χέρι του. Ο Κουρλέσης, όπως λέει ο ρέφερι, αυτός είναι που έχει κάνει το φάουλ. Έγινε επαναφορά για τον Παπαδάκη. Βρεδέσκει ο Μιχαλακάκος και γυρίσει στην άμυνα. Δεν θα προλάβει όμως να φτάσει στην επίθεση, καθώς ο Παπαδάκης πήρε το τρίποντο και γράψε το 17-38. Θέλει να απαντήσει ο Καλπίας, δεν θα το καταφέρει. Χαλακάκος. Μένει μπροστά του Αρμύρα, θα κλείνει τον δρόμο, παλιά βοήθεια στην άμυνα και ο Κουρλέσης. Λέγει όμως την πάσα. Λουκατάρι, γίνεται το κλέψιμο. Στην άλλη βέβαια ο Κουρλές θα πετάξει όμως καποσάτσαλα την μπάλα και στη συνέχεια όμως ακολούθησε τη φάση ο Τάλαρος. Είναι αυτός που κέρδισε το φάουλ για τις δύο βολές, πρώτο ομαδικό και για τους κίτρινους. Είναι εύστοχος την πρώτη. Θα χάσει την δεύτερη, το rebound στα χέρια του Μιχαλακάκου. Κατεβάζει υπό πίεση, έχει ο ίδιος ένα αμυντικό το φάουλ και το έχει κάνει ο Καλπίας. Καπετανάκης στην επαναφορά. Τώρα ο Μιχαλακάκος, Παπαδάκης από το ίδιο σημείο που το έβαλε νωρίτερα, θα το χάσει τώρα. Το Τάλαρος είναι εκεί για να καθαρίσει την φάση. Ο ίδιος θα πέρασει στο κέντρο. Θυμαράς από το ύψος των βολών. Δεν έρχεται το καλάθι, επιθετικό rebound με τον Αρμύρα να παλεύει εκεί μόνο στον αέρα. Και πάλι στην επίθεση οι γηπεδούχοι. Μια κακή εκτέλεση από τον Καλπία. Τάλαρος με καλές προϋποθέσεις στο σουτ, θα ευστοχίσει. 21-38. Κάνει το βηματάκι πίσω ο Μιχαλακάκος, εύστοχος. 21-41, απαντάει άμεσα και με το ίδιο νόμισμα. Δημητρακόπουλος, πάσε κοντά στον Χιμαρά, αυτός έπαιξε με τον Αρμύρα. Δημητρακόπουλος βρέθηκε στην γωνία, το σουτ δεν είναι καλό. Λουκατάρης, έκοψε την πάσα ο παίκτης των γηπεδούχων. Στα 19 δευτερόλεπτα τώρα το ρολόι για τους Frigo Driver. Έγινε επαναφορά. Μιχαλακάκος άφησε στον Παπαδάκη. Αυτός με τη σειρά του στον Νίκο. Ο Κανάκης βρέθηκε αμαρκάριστος. Δεν καταφέρει όμως να ευστοχίσει. Κατεβάζει ο Καλπίας. 21-41, υπερθυμίζω το σκορ. 6 και 20 το ρολόι για να τελειώσει και η τρίτη περίοδος. Χαλαρός. Χιμαράς έφτασε στην κορυφή μπάλα. Τρίποντο του Καλπία, όχι καλό. Θετικό rebound όμως του Αρμύρα. Και αυτός είναι που θα γράψει το 43-41.
Παπαδάκη αφήνει στον Μιχαλακάκο και αυτός με τη σειρά του στον Χρήστο Παπαδάκη. Φτιάχνει την επίθεση των φιλοξενούμενων. Λουκατάρης στον Μιχαλακάκο θα το πάρει από το εκείνο το σημείο. Το έβαλε, μάζεσε ο Δημητρακόπουλος. Μαράς. Αλλά κατέληξε εκτός. Κατοχή είναι για τους φύτο driver. Παπαδάκης. Το πίεση πήγε κόντρα σε δύο. Ο ίδιος μάζεσε το rebound και έρθει το foul στην συνέχεια. Το έχει κάνει ο Αρμύρας, το παραδέχεται κιόλας. Θα δώσει και το χέρι στον αντίπαλό. Τον έχουμε για διακοπή τώρα για time out. Εξόχισε στην πρώτη βολή ο Παπαδάκης, εκτέλεσε τώρα και την δεύτερη μέσα και αυτή. Σαράντα δύο. Τώρα Παπαδάκης. Πήρε πάνω την προσπάθεια η οποία τελείωσε με ένα φάουλ από τον Αρμύρα. Θα πέρασει εκτός παίχτης των Σουταράδων, Σιδέρης, στη θέση του. Και πάλι στη γραμμή των βολών ο Παπαδάκης, θα βάλει την πρώτη. Το 26-43. Θα χάσει την δεύτερη επιθετικό rebound όμως του Λουκατάρη. Ψάχνει συμπαίκτη, ο Μιχαλακάκος είναι πιο πίσω για να του δώσει επιλογή. Είστε ψηλά ο Παπαδάκης. Έχουμε νέο φαουλ από τον Καλπία αυτή τη φορά. Φαουλ νούμερο 4 αυτό για τους γηπεδούχους. Ένα μόλις φάουλ έχουν κάνει από την πλευρά τους οι Frigo Driver. Τρίποντο Παπαδάκη, αστόχο. Ο Νίκος Παπαδάκης τώρα θα είναι λάθος και αυτός. Εκτέλεση θα την χάσει. Και μπάλα στα χέρια του Χάλαρου. Καλπίας για τρεις, υποπίεση. Θα μπει το καλάθι, μαζεύουν τελικά οι κίτρινοι. Με τον Μιχαλακάκο. Πάλι ρακέτα, 26-45. Καλάρος, βρέθηκε στο παρκέ ο Παπαδάκης από τους Frigo Driver. Ο Νίκος Παπαδάκης κέρδισε το επιθετικό φάουλο από τους Σουδαράδες. Και έτσι γρήγορα βρίσκονται και πάλι στην επίθεση κίτρινη. Χρήστος Παπαδάκης δεν μπορούσε να σκοράρει. Ο Νίκος είναι εκεί όμως για να φέρει τελικά τους δύο πόντους. 46-47. Καλάρος. Μια σκαστή πάσα για τον Σιδέρη. Βλέπει γύρω του κίτρινες φανέλες. Καλπίας. Βρήκε για τον Δημητρακόπουλο. Έχασε την ισορροπία του εκείνος. Υπάρχει φάουλ τελικά από τον Γκότσι. Ο Δημητρακόπουλος. Σιδέρης δεν μπορεί στην συνέχεια. Παπαδάκης παίζει με τον Λουκατάρη. Αλλά κακός. Έκλεισαν τρεις πάνω του, έτσι βρήκε χώρο ο Νίκος Παπαδάκης για να ανεβάσει κι άλλο το σκορ. 26-49. 2-50 τώρα για να τελειώσει η τρίτη περίοδος. Καλπίας εκτελεί. Μπαλαστημένη στα χέρια του Μιχαλακάκου.
Ο Παπαδάκης αλλάζει πορεία, κάνει βήματα όμως. Αλπίας. Σιδέρης. Πέφτει από μπροστά του Παπαδάκης, πήγε και βγήκε μπαλά. Σταθιάτικος στην συγκεκριμένη φάση. Αλλά κάποιος τώρα για τους κίτρινους. Του δίνει επιλογή ασκήνει ο Παπαδάκης. Νίκος Παπαδάκης θα πάρει την εκτέλεση. Ήταν αδύναμο όμως το τελείωμα. Σιδέρης συγκρίστηκε με τον Μιχαλακάκο. Υπάρχει φάουλ τελικά, που είναι και το τρίτο για τους κίτρινους. Αλβιάς πήγε μπροστά μέσα, σκόραρε κιόλας για το 28-49. Αλακάκος κάνει σταυρωτές, παίρνει και το τρίποντο μετά την τρίπλα. Παρά στο rebound, 1-45 στο ρολόι. Αλπίας το θέλει αυτό το τρίποντο. Μπάλα στο Στεφάνη. Εκτός ο Ροπίας πήρε ένα εξηγητημένο σούτ εκεί ο Τάλαρος. Θα δεχτεί και την τάπα στην συνέχεια ο Σιδέρης. Παπαδάκης καταδιώκεται, βρήκε όμως χώρο. Σκόραρε. Έχουμε φάουλ στον Παπαδάκη, μετράει κανονικά το καλάθι. 28-51. Και έχει και δικαίωμα για μια συμπληρωματική βολή ο παίκτης των φιλοξενούμενων. Θα την χάσει όμως. Σιδέρης. Καλή άμυνα του Παπαδάκη. Βοήθησε τον Νίκο ώστε να κλέψουν οι φρίγκο driver και φεύγει τώρα ο Χρήστος στην άλλη πλευρά. Τον βρήκε αφελά του στο κεφάλι ο Θημαράς. Σπέβει αμέσως να του δώσει το χέρι. Έχουμε και πάλι βολές για τον Χρήστο Παπαδάκη. Με 9 δευτερόλεπτα να απομένουν πριν να μπούμε στο τελευταίο λεπτό και για την τρίτη περίοδο. Έσοχος στην πρώτη εκείνος. Θα χάσει την δεύτερη. Πιέζει ο Νίκος Παπαδάκης, κρατούν ωστόσο οι σουταράδες. Τάραρος δυσκολεύεται, κρατάει. Φύγει πιο πίσω στον Θημαρά. Ρισκαρέ με λίγο με την πάσα. Παραμένουν στην επίθεση οι γηπεδούχοι. Στα 5 λεπτά θα το πάρει ο Τάλαρος, βρέθηκε μόνος του. Γύρισε καλά εδώ η μπάλα στην επίθεση των αντίστακτων σουταράδων. Αλλά το τελείωμα δεν ήταν το ανάλογο. 40 λεπτά ακόμα για το φινάλε της τρίτης περίοδου. Ανάμεσα από τρεις ο Μιχαλακάκος εκτέλεσε. Για το 28-54. Έχασαν την κατοχή οι γηπεδούχοι. Νίκος Παπαδάκης τώρα. Ακούμπησε την μπάλα ο Θημαράς, πέρασε όμως από εκείνον. Παπαδάκης έφτασε μέχρι το τέλος, δεν καταφέρω όμως να βάλει το καλάθι. 3 δευτερόλεπτα τώρα. Τάλαρος στέκεται για να προλάβει το ρολόι. Κάνει έρμπολ. Φινάλε και στην τρίτη περίοδο. Με το σκορ σε 28-54. Ξεκίνησε μόλις και η τέταρτη περίοδος του παιχνιδιού. Σε 28-54 βρίσκεται το σκορ. Με τους φρίγκο driver να ανεβάζουν ρυθμούς μετά και την δεύτερη περίοδο του μάτς, να έχουν ξεφύγει πλέον και να έχουν θέσει πάρα πολύ γερές βάσεις για την απόψινη νίκη τους, η οποία θα είναι και πέμπτη. Να δείστε τους σουτάραδες από την άλλη.
δείχνουν αν μπορεί να ακολουθήσουν. Εξακολουθούν να κυνηγούν στο παιχνίδι. Ωστόσο φαίνεται πως δεν μπορούν να βρουν κάποια αντίδραση και με την διαφορά σε αυτά τα υψηλά επίπεδα. Παπαδάκης ήταν λίγο πιο ψηλή η πάσα του. Με κατάριστη δεν μπορούσε να την υποδεχτεί. Συνέχεια με τον Θυμαρά. Καλαρός. Άφησε πιο δίπλα στον Κουρλέση, εύκοχος αυτός από το πλάι. 30-54. Παπαδάκης. Θα το πάρει από την κορυφή. Κοντό το σούτου. Προσπαθούν να προλάβουν Τάλαρος και Σιδέρης. Μάζεψαν τελικά. Τάλαρος πήρε την προσπάθεια. Κουρλέση ακολούθησε μόνος του πίσω ο Μιχαλακάκος. Παλεύει κόντρα σε τρεις. Κρατάει τους αντιπάλους μακριά από το καλάθι, θα τα καταφέρει τελικά. Αυτός έχουμε και 3 δευτερόλεπτα στην εξέλιξη της φάσης. Τρεις παίκτες εκεί των σουταράδων κόντρα σε έναν. Αλλά δεν μπόρεσαν να βρουν τον δρόμο προς το αντίπαλο καλάθι και έτσι δεν αλλάξει το 30-54. Παπαδάκης τώρα με τη βοήθεια του ταμπλό. Θα αρχίσει, θα κάνει και το φάουλ στην συνέχεια. Που είναι και το πρώτο. Παρατηρήσει τώρα στον Παπαδάκη με τις διαμαρτυρίες του. Πάει στα ίσα ο Αρμύρας. Αφοράρει κιόλας, θα κερδίσει και το φάουλ. 32-54. Έτοιμος ο Αρμύρας για την έξτρα βολή. Θα τον βάλει. 33-54. Μαλακάκος θα σηκωθεί για τρεις. Δεν ευστοχή. Αποβάζει ο Αρμύρας. Λέσεις, έπαιξε και πάλι μαζί του, ήρθε ξανά το καλάθι από τον ίδιο. 35-54, ο Αρμύρας και πάλι σκοράρει. Έχουμε την διαφορά στους 19. Φάουλ από τον Λουκατάρη για να κόψει την φορά των γηπεδούχων, οι οποίοι έχουν ξεκινήσει καλύτερα την τέταρτη περίοδο. Και έχουμε και τον Καλπία και πάλι στο μάτς. Πήρε την θέση του Κουρλέση. Και έχουμε και time out. Επιστρέψαμε και μετά το time out. 7:40 ακόμα για το φινάλε. Ο Ταλαρός μας το έξω σε μια τρίποντη εκτέλεση. Τα 0 μέχρι στιγμή στο επιμέρου σκορ στην τέταρτη περίοδο. Κρατάει Μιχαλακάκος, φτιάχνει επιλογές. Παπαδάκης στον Γκότσι, στα 3 δευτερόλεπτα αυτός θα το χάσει. Γύρω στη Μαράς και άξω στον Τάλαρο. Αρμύρας. Ένα σουτ για 2 από τον Κουρλέση, όχι καλό. Δεν αλλάζει το 35-54. Μπαίνει ψηλά για να πιέσει ο Αρμύρας, πέρασε ο Μιχαλακάκος. Έφτασε και κοντά στην ρακέτα, το βάλε κιόλας, πήρε και το φάουλ. 35-56. Καλπίας και Δήμητρα Κόπουλος στρέφουν και πάλι στο παρκέ. Ενώ εκτελεί τη συμπληρωματική βολή ο Μιχαλακάκος εύστοχα για το 35-57. Καλπίας. Ψηλότερα από όλους ο Αρμύρας ακολούθησε την φάση στο Θεό, πήδηξε. 37-57.
Κασελάκης. Εκτελεί από την κορυφή χωρίς να έχει καλή ισορροπία. Ο ίδιος μαζί σε επιθετικό rebound, δεν τα καταφέρει όμως ούτε στην δεύτερη ευκαιρία του. Αλπίας επιστρέψει 4 άτομα στην άμυνα των Κιτρίνων. Καπετανάκης, Ζητάει ο Παπαδάκης, ο οποίος έχει μείνει μπροστά από την προηγούμενη επίθεση. Πάει στο ένας με έναν με τον Θυμαρά, βρέθηκε στο παρκέ όπως τον Σουταράδον, το έβαλε ο Παπαδάκης. 37-59. Θυμαράς. Σιδέρης. Κάθε... Μέχρι την άλλη πλευρά, βρέθηκε στο παρκέ ο Νίκος Παπαδάκης. Έχουμε αμυντικό φαουλ. Με το σώμα, όπως λέει ο ρέφερι. Σιδέρης τώρα στην γραμμή. Θα στοχίσει. Εκτελεί τώρα και την δεύτερη. Θα καταλήξει μέσα μετά από μια μικρή περιπέτεια. 38-59. Χαλακάκος θέλει να πάει γρήγορα. Υπάρχει φαουλ χαμηλά πάνω στον Μιχαλακάκο, είναι το δεύτερο ομαδικό των γηπεδούχων. 2-4 τα ομαδικά μέχρι στιγμής. Κότσης. Μαθάκης. Δεν μπορεί να μπει την μπάλα στο καλάθι. Εγώ σε την πάσα ο Καπετανάκης, κλέβουν οι φρικοντράιβερ. Δύο ο παίκτης τώρα των Σουταράδων στην άμυνα. Θα εκμεταλλευτεί αυτή την συνθήκη ο Μιχαλακάκος για να φτάσει στο καλάθι και φάουλ. 38-61. Αυτό είναι και το τέταρτο φάουλ για τον Αρμυρά. Στην βολή Χαλακάκος, Σιδέρης. Βρήκε ανοιχτό διάδρομο, δεν μπορούσε να τον εκμεταλλευτεί. Παπαδάκης 2-1-2-3. Παπαδάκης όμως θα πάει μόνος του. Και πολύ καλά θα κάνει αυτά η στοχίση. 38-33. Και έχουμε και time out. Συνέχεια στην δράση, κάτι λιγότερο από 5 λεπτά μας απομένουν ακόμα για να ολοκληρωθεί η σημερινή αναμέτρηση. Σιδέρης από το πλάι, δεν θα μπορέσει να βρει στόχο. Χρήστος Παπαδάκης πήρε από τον Νίκο, αυτός θα αναλάβει τώρα να κατεβάσει. Έγινε το κλέψιμο, τον Δημητρακόπουλο. Λέει εκεί με τον Νίκο Παπαδάκη, θα γραπώσει την μπάλα, προσπαθεί να του πλήσει το χώρο ο παίκτης των Φίγκο Driver. Βρήκε όμως την πάσα για τον Καλπία, δίστασε αρχικά, το πήρε το τρίποδο στην συνέχεια και το βάλε. 41-63. Χαλακάκος. Θα σηκωθεί κι αυτός για 3 μέσα και αυτό. 41-66, μία σου και μία μου, λέει ο Μιχαλακάκος. Στο σύν 25 πλέον οι φιλοξενούμενοι. Θυμαρά στον Καλπία. Σιδέρης αποφύγει τον Λουκατάρη, έβγαλε σε θέση βολή στον Θυμαρά. Θα εκμεταλλευτεί αυτό στην assist. 43-66. Παπαδάκης. Σηκώνεται μπροστά από υψωμένα χέρια. Μαζεύει την μπάλα ο Αρμύρας, Καλπίας. Άφησε στο πλάι, Σιδέρης θα πάρει το τρίποντο. Δεν βρίσκει στόχο. Μπάλα για ποιον είναι, να δούμε, για τους Φίγκο Driver, όπως λέει ο ρέφερι, ή όχι. Όχι, τελικά παραδέχεται ο Νίκος Παπαδάκης προς τιμήν του, πως εκείνος έβγαλε. Έγινε επαναφορά, βρέθηκε στην κίνηση και ο Δημητρακόπουλος. Δεν τελείωσε όμως σωστά.
Παντάκης στην άλλη πλευρά θα δεχτεί την τάπα. Καπετανάκης δεν μπόρεσε στην συνέχεια. Πολύ καλή άμυνα νωρίτερα από τον παίχτη των Σιταράδων. Καλπίας θα πάρει το τρίποδο τελικά. Επιχείρησε ένα σούτ από μακριά. Ενώ είχε χώρο προσθέτει για να πλησιάσει. Ο Παντάκης θα κάνει το ίδιο, αλλά αυτός με θετικό αποτέλεσμα. 43-69. Λάθος στη συνέχεια από τους Σιταράδες. Δεν το έχουν αντιληφθεί ακόμα οι Φρίκο Driver. Τώρα θα επιστρέψουν στην επίθεση. Ζήτησε ο Παπαδάκης για να πάρει ακόμα ένα τρίποντο. Ο καπετανέχης του ζήτησε την πάσα, αλλά φέρει την πάρα στα χέρια του μετά το rebound. Και έβαλε και το καλάθι στην συνέχεια, 43-71. Ελπίας. Ενώ πλησιάζουν στο τελευταίο δίλεπτο, Σιδέρης Σολομόναχος. Δεν σημάδεψε σωστά. Κουρλέσεις, δεν μπορούσε ούτε αυτός. Παπαδάκης κάνει τις τρίπλες. Πάρει και την προσπάθεια, δεν θα τελειώσει καλά. Πάσα στο πλάι για τον Καλπία, θα κάνει βήματα. Μιχαλακάκος. Παπαδάκης στημένος για ακόμα ένα τρίποντο μέσα και αυτό. 43-74 ο Παπαδάκης, ο οποίος κάνει μεγάλα πράγματα σήμερα. Σιδέρης. Ωραία κίνηση, ωραίο καλάθι. 45-74. Θα έχει πάλι ο Παπαδάκης. Θα εκτελέσει από το ίδιο σημείο που το έβαλε νωρίτερα. Αυτή τη φορά όμως δεν ήταν η ανάλογη. Όπως νωρίτερα, Θυμαράς Σαφιάτκος. Έχει πάρει στην συνέχεια από τα χέρια του Παπαδάκη την ώρα που πήγαινε να πασάρει. Παλά είναι για τους Σιταράδες, 56 δευτερόλεπτα ακόμα για το φινάλε. Τελευταίες στιγμές στο παιχνίδι. Με τους Σιταράδες να γνωρίζουν την έκτη ήττα τους. Θα πέσουν πλέον στο 1-6. Είναι Φρίκο Driver. Θα πανηγύρισουν την πέμπτη νίκη σήμερα, θα πάνε στο 5-2. Κουρλέσεις θα γράψει στο 47-74. Παπαδάκης. Πήρε τα βήματα, δεν μπορούσε να τον σταματήσει κανείς. 47-76. Μητρακόπουλος τελευταίο μισό λεπτό. Σιδέρης, με συγχωρείτε. Καλπίας δεν μπορούσε να βρει στόχο. 18 δευτερόλεπτα ακόμα. Καπετανάκης θα πάρει και αυτός ένα τρίποντο. Βρήκε σίδερο, Θυμαρά στα τελευταία 10 δευτερόλεπτα. Φινάλε λοιπόν στο παιχνίδι. Νίκη για τους Φρίκο Driver, οι οποίοι θα επικρατήσουν κόντρα στους αντίστακτους Σιταράδες